μετά από το πάθος, αγαπητοί μου, της γαστριμαρχίας που αναλύσαμε σε τέσσερα θέματα όπως το ενθυμίστε, ερχόμεθα να αναλύσουμε το πάθος της πορνείας. Αλλά τι να πούμε για αυτήν. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος δεν τον μάθει να πραγματευτεί το θέμα, αλλά προκειμένου να ομιλήσει για την πορνεία εις των 15ων λόγων εις την κλίμακά του, πραγματεύεται μάλλον το θέμα της σοφροσύνης. Ομιλεί δια της σοφροσύνης και υπονοεί το βάθος της κακίας της πορνείας. Θέλει κάπου να πει, ή μάλλον θα πει κάπου σε ένα σημείο, έστι τίθεν ημίν θάνατος. Υπάρχει, λέει, κάποιος σε μας θάνατος, τον οποίον εγώ να παραδώσω με γραφή δεν έχω τολμήσει. Ον γαρ γραφή παραδούνε ούτε τόλμηκα. Επέσκε γάρ μου την κύρα ο Ιηρικός. Μου κράτησε το χέρι εκείνος που είπε, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, τα γάρ κρυφή γινόμενα υπότινον, εσχρόνεσθη και λέγειν και γράφειν και ακούειν. Εκείνα τα εσχρά πράγματα που γίνονται από μερικούς, αυτά δεν πρέπει ούτε να τα λέγει κανείς, ούτε να τα γράφει, ούτε να τα ακούει. Και όμως, αγαπητοί μου, και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θα κάνει βαθύ ανθομή και αναλυτικοτάτη και ψυχολογικοτάτη, και ο Απόστολος Παύλος ομοίως, ο οποίος έγραψε τα γάρ κρυφή παυτών γενόμενα εσχρόνευση και λόγη, και εκείνος θα ομιλήσει με μία γλώσσα δρυμία και άκρος θα λέγαμε ομή και ρεαλιστική. Και τούτο διότι το πάθος κυβερνά τον κόσμο. Πρέπει να το ομολογήσουμε. Και συνεπώς θα είτο υποκρισία εκ μέρους μας η σιωπή. Εδώ μάλλον θα είχε λόγον και θέση εκείνο που είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, και υπήν οκνό και σιωπάν ούβουλομαι. Και να μιλήσω διστάζω, αλλά και να σιωπήσω δεν θέλω. Όταν ο πανσεξουαλισμός έχει γίνει πραγματικά ο μυελός της υπάρξεώς μας, θα είναι το περίεργο ο λόγος του Θεού να μένει μόνο σε ωρεολογίες, σε ωραία λόγια, και να αφήνει τον νοσούντα άνθρωπο χωρίς να κάνει βαθύ ατομή θεραπείας. Όχι, δεν επιτρέπεται αυτό να γίνει. Γι' αυτό πάλι έχει το λόγο ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος λέγει «Ου βούλομαι σεμνότητη λόγων καλοποίησεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας». Δεν θέλω απλώς να ομιλήσω με ωραία λόγια, αλλά ωραίους, καλούς, υγιείς θέλω να καταστήσω εκείνους οι οποίοι με ακούν. Δεύτερος λοιπόν έστιν ημιν αγών κατά του πνεύματος της πορνείας και της επιθυμίας της σαρκός, όπως σημειώνει ο Άγιος Καρσιανός Ρωμαίος. Ότι για μας συνεπώς τώρα δεύτερος λόγος μετά από τον λόγο της πορνείας, της γαστριμαργίας, είναι εκείνος ο οποίος θα εξετάσει το πνεύμα της πορνείας και της επιθυμίας της σαρκός. Θα πρέπει λοιπόν να μιλήσουμε. Θα πρέπει να μιλήσουμε εφόσον είπαμε ότι η υποκρισία θα ήτο όταν κατατρώγει το θαράκι της ανηθικότητας τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, των πόλεων και των χωρίων και των βουνών μας, και εμείς
θα σιωπούν. Κι άλλοτε σας το έχω πει, ίσως και δύο φορές, ότι ήταν ένα παραπονό μου όταν ήμουν νέος, έφηβος, γιατί ο άμβων σιγά. Δεν ομιλεί τα θέματα αυτά. Και παρεκάλεσα τον Θεό να με ηξίωνε, να τα έλεγα από τον άμβο. Πολλές φορές έχω αναφερθεί σε θέματα ηθικής, πολλές φορές. Και μάλιστα ικανά όμα και με βαθύ αντωνή. Όσοι είσαστε από χρόνια ακροατέ πρέπει να ενθυμίστε. Αλλά και πάλι θα ομιλήσουμε. Δεν θα δίσταζα. Θα δίσταζα, αλλά δεν θα δίσταζα. Ναι, μεν, ίσως προσβληθεί ούτως υπήν η ντροπή. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο προσβάλλεται η ντροπή με τον ασιωπά κανείς. Καταρχάς, καρπός κατά βάση της γαστριμαργίας είναι η πορνεία. Και την αρχή της, η πορνεία, την έλαβε από του παραδείσου. Βεβαίως, όχι ακριβώς μέσα στον παράδεισον, αλλά εν τούτης από τους πρωτοπλάστους. Λέγει κάπου ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Οικούσαμε της μενάδος μην ηρικιίας, αυτής είναι απόγονον των προστασώματα πόλεμων. Ακούσαμε, λέγει, την μενάδα, εκείνη η οποία μένεται, που μόλις τώρα μας είπε, πια, ο προηγούμενος λόγος του, ο 14ος, που ομιλεί περί της γαστριμαργίας. Βλέπετε, οι πατέρες πάντα μετά την γαστριμαργία βάζουν την πορνεία. Και ότι απόγονος παιδί της γαστριμαργίας είναι η πορνεία και ο πόλεμος των πιθάρκα. Και ουν θαύμα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, τούτο δεν είναι θαυμαστόν, δεν είναι άξιον απορία. Διδάσκηγαρ τούτο και ο παλαιός ημών εκείνος προπάτορ Αδάμ. Μας το δείχνει και ο προπάτορας μας ο Αδάμ. Η μηγάρ τη γαστρή η τύφη, που καν την ομόζυγον εγίνωσκεν τη ίδια. Διότι λέγει, εάν δεν είχε νικηθεί ο Αδάμ από του να φάγει τον καρπόν, δεν θα ανεγνώριζε την Εύα ως γυναίκα. Πραγματικά, είναι χαρακτηριστικό, διαβάστε στην Παλαιά Διαθήκη, ότι μετά την παράβαση, ευθύς μετά την παράβαση, όταν ο Θεός τους εξεδίωξε του Παραδείσου, λέγει εκεί το Ιερό Κείμενο, ότι Αδάμ έγνω την γυναίκα αυτού και συλλαβούσε έπαιξε τον Κάιν. Κοιτάξτε, Αδάμ έγνω την γυναίκα αυτού. Έγνω θα πει εγνώρισε. Δηλαδή την ανεγνώρισε ως γυναίκα του. Κάτι το οποίο δεν είχε ήδη λάβει χώρα μέσα στον παράδεισο. Γι' αυτό σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι γάμος δεν έλαβε χώρα μέσα στον παράδεισο. Ο Αδάμ και η Εύα ήταν και οι δύο γυμνοί. Λέγει η Αγία Γραφή ότι ούτε σκύνοντο, δεν εντρέποντο. Ζούσαν πολύ απλά, όπως ακριβώς μπορεί να έχουμε δύο μικρά παιδάκια γυμνά, τα οποία κινούνται πολύ άνετα, δεν αισθάνονται απολύτως τίποτε. Όχι ότι ορίμασε ο Αδάμ μεγάλος στην ηλικία και τώρα αντιλαμβάνεται την Εύα ως γυναίκα, ενώ πρώτα δεν την είχε αντιληφθεί, όχι. Διότι ευθύς μετά την παράβαση και την εξορία του Αδάμ από τον παράδεισο, σημειώνει ο λόγος του Θεού ότι εγνώρισε την Εύα ως γυναίκα του ο Αδάμ. Ώστε, δικαιολογημένα, ευθύς μετά την πτώση της γαστριμαργίας, έρχεται η πτώση της σαρκός. Και βεβαίως θα πει κάποιος ότι δεν υπάρχει αμαρτία στην προκείμενη περίπτωση, διότι εδώ χαρακτηρίζεται το θέμα σαν γάμος. Ναι, αλλά ούτε ο γάμος θα υπήρχε εάν οι πρωτόπλαστοι δεν αμάρταναν.
Και επειδή θα το δούμε λίγο πιο κάτω, ουκούν οι την πρώτην εντολήν τηρούντες, τη δευτέρα παραβάση ου περιπίπτωση συνεχίζει, δηλαδή διέκοψα για να συνεχίσω αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης και κατόπιν θα αναφέρω αυτό που σας είπα για τον γάμο μέσα στον παράδεισο για να πω ολόκληρη τη γνώμη του. Λοιπόν, εκείνοι οι οποίοι τηρούν την πρώτη εντολή, πήγαινε την εντολή ου φάγεστε, μη φάτε, δηλαδή δεν πέσουν εις την γαστριμαργία, τη δευτέρα παραβάση ου περιπίπτωση, δηλαδή δεν πέφτουν εις τη δεύτερη παράβαση, πήγαινε εις την επιθυμία της σαρκός, αλλά μένουσι και οι του Αδάμ, μη γινώσκοντες τι είναι Αδάμ. Δεν μένουν παιδιά του Αδάμ, αλλά δεν γνωρίζουν τι είναι το Αδάμ και τι ακριβώς αισθάνεται ο Αδάμ, αλλά βραχύτη των αγγέλων οι λατωμένοι. Είναι οι αναγεννημένοι άνθρωποι, οι οποίοι είναι λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους. Και τούτο είναι αμία θάνατον μείνει το κακόν, ως φυστήν ο της θεολογίας επώνυμος. Και τούτο λέγει, διότι ναι μεν δικαιούμεθα με το Ευαγγέλιον, το Λόγο του Θεού, γινόμεθα και νυκτήσεις και είμεθα βραχύτη λίγο πιο κάτω από τους αγγέλους, πλην όμως ο θάνατος υπάρχει επειδή ο Θεός κατεδίκασε ολόκληρο το ανθρώπινο γένος και τους ευσεβείς και τους ασεβείς εις τον θάνατο, όχι μόνο σαν μία καταδίκη αλλά και σαν μία ευεργεσία, διότι εάν δεν υπήρχε ο θάνατος, το κακόν, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, θα γίνεται το αθάνατον. Για να μην γίνει λοιπόν το κακόν αθάνατον, έρχεται ο θάνατος. Θέτει τέρμα και έτσι γίνεται μια νέα κατάσταση, εκείνη την οποία ήδη θα συναντήσουμε με την έλευση του Χριστού, την Ανάστασή του και με την Δευτέρα του Παρουσία, την εξανάσταση των νεκρών κλπ. Αλλά τι είναι πορνεία? Ας δούμε τα πράγματα από την αρχή. Η μορφή της δημιουργίας, τώρα θα απαντήσω σε εκείνο που προηγουμένως θέλω να σας πω, προσέξατε λοιπόν, η μορφή της δημιουργίας έγινε, η μορφή, το σχήμα της δημιουργίας έγινε εν όψη ότι οι πρωτόπλαστοι θα ημάρτωναν, οι άνθρωποι θα ημάρτωναν και ότι εκ της πτώσεως αυτής θα εισήγεται ο θάνατος, ο οποίος θάνατος θα αιματέωνε το σχέδιο του Θεού. Ποιο σχέδιο του Θεού? Του να υπήρχε συνέχεια των ανθρώπων επάνω στη γη. Για σκεφτείτε ότι το σύμπαν ολόκληρο και η γη μαζί έγιναν για τον άνθρωπο. Και τώρα ο άνθρωπος αποθυμίσκει, διότι στο ξεκίνημά του αμαρτάνει, εισάγεται ο θάνατος και εξαφανίζεται. Τι θα έμενε η γη? Άφανος, άλαλος. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Δεν θα υπήρχε ο άνθρωπος πάνω στη γη να δώσει νόημα στη δημιουργία? Τι κι αν λαλούσαν τα πουλιά, ή αν φτούσαν τα λουλούδια, ή έρεε το ποτάμι, τα ποτάμια, ή το πρόσωπο τη γη εποτίζεται από τη βροχή, ως προς τι να ανατέλει και να δει ο ήλιος και να σημειώνει τις φάσεις της η σελήνη. Ο άνθρωπος δεν θα είτε πια πάνω στη γη. Θα είτε η γη ένα νεκροταφείο. Για να μην συμβεί αυτό, ο Θεός εκ των προτέρων, επειδή προεγνώριζε την πτώση και την εισαγωγή του θανάτου, δίδει, όπως σας είπα, ένα ιδιαίτερο σχήμα στην δημιουργία. Προσωρινό. Υπογραμμίζω των χαρακτηρισμών. Προσωρινό σχήμα. Και το σχήμα αυτό της δημιουργίας είναι άρεν θήλη. Αρσενικών γένος, θηλυκών γένος. Αυτό είναι το σχήμα που ο Θεός έδωσε στην δημιουργία. Προσωρινό όμως, σας το ξαναλέγω. Βεβαίως, επειδή ακριβώς οι πρωτόπλαστοι θα ημάρτανε
οι άνθρωποι, και επειδή χάριν αυτόν έγινε η γη και τα εναυτή, επόμενον ήταν ο θάνατος να περάσει από τους ανθρώπους στα υπόλοιπα ζωντανά όντα, δηλαδή στο ζωικό βασίλειο. Οπότε ο Θεός τώρα, για να μην εξαφανιστεί και το ζωικό βασίλειο εξαιτίας του θανάτου, κάνει και το ζωικό βασίλειο με το ίδιο σχήμα. Άρεν, θύλι. Αρσενικό, θυλικό. Γράφει ο Άγιος Ειρηναίος σε ένα απόσπασμα: το σχήμα παράγει του κόσμου τούτου. Περνάει, λέει, το σχήμα αυτό. Το είχαμε πει και την περασμένη φορά στο περιγαστριμαρχίες θέμα μας. Το σχήμα, λέει, περνάει του κόσμου τούτου. Του τέχνη. Δηλαδή, εμείς παράβασης γεύσης. Σε εκείνα τα πράγματα που εσημειώθη η παράβαση. Και δια τούτο, το σχήμα τούτο πρόσκαιρον εγένετο. Ποιο σχήμα? Αρσενικό, θηλυκό. Και γενικότερα έχουμε και άλλα σχήματα. Προσέξτε, έχουμε και άλλα σχήματα. Θα σας έλεγα ακόμη, αν κάνουμε μία βαθυτέρα ανάλυση του θέματος και του ότι το σύμπαν είναι περιστροφόμενες σφαίρες, και αυτό είναι ένα πρόσχερο σχήμα. Και αυτό. Και οι μεταβολές, οι καιρικές, και αυτό είναι ένα πρόσχερο σχήμα. Αλλά δεν πάω πιο κάτω, μένω στο κυριότερο σχήμα, που είναι το αρσενικό θηλυκό. Αλλά λέγει το σχήμα αυτό, λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, είναι πρόσκαιρον, πρόσκαιρον εγένετο, προειδότος τα πάντα του Θεού, επειδή ο Θεός όλα τα προεγνώριζε. Έτσι βλέπουμε ότι το σχήμα αρσενικό θηλυκό είναι πρόσκαιρον. Θυμηθείτε τούτο, όταν ρωτήθηκε ο Κύριος από τους Σαδουκαίους γύρω από το θέμα «Τίνος γυναίκα θα ήτο εκείνη που επτά αδέλφια την απέκτησαν αλληλοδιαδόχος, εάν υποτεθεί ότι η συνεδάσταση των νεκρών θα έπρεπε να βρεθούν και οι επτά αυτοί σαν συζυγίτη?» Τι απήντησε ο Κύριος? «Στη βασιλεία πλανάστε, λέει, μη δώτε στα γραφάς, μη γνωρίζονται στα γραφά». Δηλαδή ο Κύριος είχε την απέτηση να εγνώριζαν οι άνθρωποι τις γραφές. Μην νομίζετε ότι είναι λιγότερη η απέτηση από εμάς που έχουμε και το φως της Καινής Διαθήκης. Μην το ξεχνάτε αυτό, ότι αυτά που λέμε δεν είναι, ναι μεν, υψηλά πράγματα, αλλά δεν είναι για υψηλά όντα, είναι για μας. Για μας, εμάς, τους ανθρώπους, τους συγκεκριμένους. Με την, αν θέλετε, συγκεκριμένη μας μόρφωση. Αυτή που είναι, όποια και να είναι. Πλανάστε, λέγει, μη ειδώτε στα γραφά. Μη γνωρίζουν στα γραφά. Τι, ότι στη βασιλεία του Θεού ούτε νυμφεύονται οι άνδρες, ούτε πανδρεύονται οι γυναίκες. Ή πανδρεύομαι, είμαι κάτω από άνδρα. Ή νυμφεύομαι, έχω νύμφη. Συνεπώς, ούτε πανδρεύονται, ούτε νυμφεύονται. Αλλά είναι, λέει, ως άγγελοι εν ουρανό. Εκείνο το ως άγγελοι δεν σημαίνει ότι θα είναι κατά το σχήμα των αγγέλων, δηλαδή δεν θα έχουν σώμα. Εδώ ο Κύριος δεν ομιλεί των αποκλεισμών του σώματος και συνεπώς την μη ανάσταση των σωμάτων, όχι. Αλλά εννοεί ότι όπως οι άγγελοι ούτε γεννώνται ούτε πολλαπλασιάζονται, πως δημιουργήθηκαν δεν ξέρουν. Ο Θεός ξέρει πως έκανε τους αγγέλους. Πάντως, στους αγγέλους δεν υπάρχει το σχήμα αρσενικό θηλυκό. Δεν υπάρχει. Όταν λοιπόν λέγει αυτό ο Κύριος, ακριβώς το σημείο αυτό θέλει να μείνει. Να μεν τα σώματά μας θα φέρουν οπωσδήποτε τα χαρακτηριστικά του άρενος και του θύλεως κατά την Ανάσταση, αλλά δεν θα υπάρχει γάμος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πράγματι η μορφή άρεν θύλη, αρσενικό θηλυκό, είναι σχήμα, και μάλιστα σχήμα πρόσκαιρο.
που σημαίνει ακόμη ότι εάν ο Αδάμ δεν ημάρτανε εις τον Παράδεισον, γάμος δεν θα ελάβαινε χώρα και αν θέλετε δεν θα υπήρχε η Εύα. Θα γίνονται πολλοί άνθρωποι, δεν ξέρουμε, ας πούμε ότι όπως ακριβώς έγινε η Εύα από τον Αδάμ, δεν γεννήθηκε η Εύα από τον Αδάμ, ας πούμε, δεν ξέρουμε, κάπως έτσι θα μπορούσαν να γίνουν όλοι οι άνθρωποι, αλλά δεν θα υπήρχε η γυναίκα. Δηλαδή δεν θα υπήρχε το άλλο, δεν θα υπήρχαν φύλλα. Δεν θα υπήρχαν φύλλα. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι στον Παράδεισο γάμος δεν έγινε. Γιατί δεν έγινε στον Παράδεισο ο γάμος? Γιατί ο Θεός δεν επέτρεψε να γίνει εκεί ο γάμος στον Παράδεισο? Γιατί? Για να δείξει ότι αυτό που λέγεται γάμος είναι στοιχείο πτώσεως. Γιατί θα συνέβαινε μετά από την απώλεια του Παραδείσου και ότι θα ήταν όντως πρόσκαιρον σχήμα. Αντιλαμβάνεστε ποια τώρα είναι η θέση της Παρθενίας και αντιλαμβάνεστε ακόμη πως οι άνθρωποι μπορεί να κάνουν σκοπό της ζωής τους των γάμων και μάλιστα να θεωρούν ότι είναι ο σπουδαιότερος σκοπός της ζωής. Σκοπός της ζωής ο γάμος, ο Θεός να φυλάξει. Μα ποτέ, ένα σχήμα είναι, πρόσκαιρο. Και αν θέλετε κάποτε το σχήμα αυτό, τι κάποτε, συνήθως από τη ζωή αυτή αρχίζει να είναι πρόσκαιρο. Γιατί? Λίγες είναι εκείνες οι γυναίκες που προσκαίρως χάνουν τον άνδρα τους. Λίγοι είναι οι άνδρες που προσκαίρως, συντόμως, χάνουν τη γυναίκα τους. Και τι μένει χείρος εκείνος, χείρα εκείνη, δεν υπάρχει ο γάμος, έσπασε. Δηλαδή το σχήμα εράγει, δεν υπάρχει. Μπορεί να ξανασυνδεθεί αυτό το σχήμα, δηλαδή να γίνει νέο σχήμα, πάλι να ξαναγίνει γάμος. Αλλά πάλι σχήμα είναι. Όταν οι σύζυγοι δεν πεθαίνουν την ίδια στιγμή μαζί, πρώτα πεθαίνει ο ένας και μετά πεθαίνει ο άλλος. Σημαίνει ότι από τη ζωή αυτή το σχήμα τούτο ρίγνεται, σπάζει. Σχήμα, αγαπητοί μου, σχήμα. Μη δίδομαι όλο το βάρος εκεί πάνω. Θέλετε ακόμη και τι άλλο? Περνάς θλίψεις εις των γάμων? Υπάρχει δυστροπία από τον άλλον, τον σύζυγον ή την σύζυγον? Τα πράγματα δεν είναι τόσο θαυμάσια και ρόδινα και ευτυχή όπως τα ονειρεύεσαι πριν παντρευτείς? Κάνε υπομονή. Γιατί σου λέγω υπομονή? Διότι είναι σχήμα ο γάμος. Και θα τώρα, είσαι ευτυχισμένος ή ευτυχισμένη μέσα στο γάμο? Όλα περνούν ανέφελα, όμορφα και ρόδινα? Μην επέρεσαι, μην υπερηφανεύεσαι. Γιατί είναι σχήμα ο γάμος? Και θα τώρα, υπό το σχήμα αυτό του γάμου εισέρχεται η επιθυμία. Και όπως λέγαμε εις το περί γαστριμαργίας θέμα, δεν θα μιλήσω πιο πολλά, εκεί είχαμε πει ένα ολόκληρο θέμα, θα θυμάστε, και ίσως να σας κούρασα τότε για το θέμα της επιθυμίας. Η θεολογία της επιθυμίας είναι ένα βασικό θέμα αυτό. Τι είναι επιθυμία? Αυτή η επιθυμία που μπήκε εις τον άνθρωπο διά της γαστριμαργίας, εκεί που είπε η Εύα ότι ήταν ωραίος ο καρπός και καλός και λοιπά, αυτή η επιθυμία εισέρχεται και εφαπλούται επί όλων των τομέων της υπάρξεως του ανθρώπου. Όχι μόνο εις το θέμα της επιθυμίας του να φάγει, αλλά αλίμονο έρχεται να επικρατήσει και εις τον τομέα της παιδοποιίας, εις τη λειτουργία των γενετήσεων, δηλαδή εις τη λειτουργία της παιδοποιίας, και μάλιστα ειδικά εις τον τομέα της παιδοποιίας, εις το γενετήσιο ένστικτο, έρχεται να καταφέρει η επιθυμία κυριολεκτικά, σας είπα, κέριον πλήγμα. Έρχεται κυριολεκτικά να διαλύσει τον άνθρωπο η επιθυμία εις τον τομέα αυτόν.
Αλλά το σημαντικό είναι ότι η επιθυμία επικρατούσα κατά τρόπον υπερβολικών εις τον τομέα το γενετήσιο, εις την λειτουργία της παιδοποίησης, με καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Επειδή σας είπα επικρατεί κατά τρόπον έντονων, προκαλεί εκτροπή, υπογραμμίστε τη λεξούλα, εκτροπή, παρέκκληση, προκαλεί εκτροπή της λειτουργίας της παιδοποιίας, της γενετησίου, από τον κύριο σκοπό της, που είναι η γέννηση της παιδιάς. Τι σημαίνει ότι δημιουργεί μία εκτροπή? Είναι τόσο έντονος αυτή η επιθυμία, το βλέπουμε ότι το παιδί, μόλις το αγόρι αρχίζει να γίνεται 13-14 ετών, 15, είναι πολύ έντονος η επιθυμία, ως επί το πλήστον. Τώρα μην μου πείτε ότι σε κάποιο παιδί είναι στα 17 και σε κάποιο παιδί είναι στα 12 ή στα 10. Τέλο πάντων, συνήθως περίπτωση στο δικό μας το κλίμα, στο Μεσογειακό, στην Ελλάδα. Εκεί κάπου είναι, στα 14 του χρόνου, στα 15 αρχίζει πολύ έντονη η επιθυμία, η σαρκική. Στο κορίτσι νεότερα, σε πιο μικρότερη ηλικία. Αυτή η επιθυμία που υπάρχει πολύ έντονη δημιουργεί ακριβώς την εκτροπή. Δηλαδή, δεν στρέφεται ο άνθρωπος στο να ικανοποιήσει την επιθυμία με σκοπό την παιδοποιία, κάθε άλλο. Και τότε δημιουργείται, ή μάλλον, δημιουργείται μια αναζήτηση της επιθυμίας. Επιθυμεί δηλαδή ο άνθρωπος να ικανοποιήσει αυτήν την επιθυμία, αλλά προσέξτε, μόνο την επιθυμία. Δεν θέλει να ικανοποιήσει και τον σκοπό της επιθυμίας που είναι η γέννηση παιδιών, αλλά μόνη η επιθυμία. Αυτή η αναζήτηση της επιθυμίας, μόνη της ειδονής, χωρίς τον σκοπό, αυτό ακριβώς λέγεται πορνεία. Τι είναι λοιπόν πορνεία? Η αναζήτηση μόνης της επιθυμίας, χωρίς της συνοδευούσης αυτήν, του συνοδεύοντος αυτήν σκοπού. Θα μας πει η επιτομή των Αποστολικών Συνταγμάτων στο εξής. Είτε πορνεία φορά της οικίας εστί σαρκός. Λέγει ότι η πορνεία είναι η φθορά της οικίας, της δικής μας της σάρκας. Ούκ επί παιδοποιία γενωμένη, αλιδονή χαριζωμένη, το παν οπερεστήν ακρασίας σύμβολον. Όχι με σκοπό, λέγει, την παιδοποιία, αλλά χαρίζεται μόνο εις την ικανοποίηση της ειδονής. Τούτο τρόπος, αγαπητοί μου, μέσα ο γάμος λαμβάνει, θα λέγαμε, μια διπλή διάσταση. Είπαμε ότι είναι ένα σχήμα ο γάμος. Μη σας φύγει ποτέ από το μυαλό αυτό ότι είναι ένα σχήμα ο γάμος. Μη μου πει κάποιος ότι μα γίνεται κάτω από την ευλογία της Εκκλησίας και είναι μυστήριο. Ναι, είναι μυστήριο. Ένα μυστήριο που θα εξυπηρετήσει μια πρόσκαιρη κατάσταση. Μήπως, παρακαλώ, πρόσκαιρος δεν είναι και η περίπτωση της ασθενείας όταν έχουμε το μυστήριο του Ευχελαίου? Γιατί όχι. Δηλαδή, μη σας φανεί περίεργο, επειδή παίρνει μυστηριακή διάσταση ο γάμος, πώς είναι δυνατόν να είναι πρόσκαιρος. Έτσι, όπως σας είπα, μέσα εις τον γάμο, που ο Θεός κατ' οικονομία τον δημιουργεί, υπάρχει μία διπλή διάσταση. Η μία είναι η παιδοποιία και η άλλη είναι η αποφυγή της πορνείας και η εξασφάλιση της σοφροσύνης.
Θα μας το πει αυτό ως εξής ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι στον τόμο 35 από τα πάντα των Αγίων Πατέρων, τόμος 35, σελίδα 155. Σας παραπέμπω για να σας κάνω να ψάχνετε στην βιβλιογραφία, όπως και εγώ λιγάκι ψάχνω. Λέει, δύο γαρτά αυτά εστί, διάπερ εις ενήν εκτε γάμου. Δύο πράγματα λέει είναι εκείνα δια τα οποία εισήχθη ο γάμος. Είδατε σοφρονόμεν, το ένα είναι για να σοφρονούμε, να μην πέφτουμε στην πορνεία, και είναι πατέρες γινόμεθα, και για να γινόμεθα γονείς. Των δύο τούτων προηγουμένοι ή τη σοφροσύνησε στην πρόφαση. Ακούσατε? Από τα δύο λέει αυτά προηγείται η αξία του γάμου από πλευράς της διατηρήσεως της σοφροσύνης. Προηγείται. Πρώτα λέγει πρέπει να διασώσουμε, να περισσώσουμε τη σοφροσύνη και κατόπιν θα έλθει το θέμα παιδοποιία. Άρα θα μπορούσε να πει κανείς και εις τον τομέα αυτών οπωσδήποτε υπάρχει η αξία του γάμου και αν οι σύζυγοι δεν κάνουν παιδιά. Δεν θεωρείται δηλαδή άστοχος η παρουσία του ζεύγους εάν δεν κάνει παιδιά. Βεβαίως πάνω από αυτά τα δυο που θα μας πει, που μας λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι εκείνο που λέγει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και πείσουμε αυτό βοηθών κατά αυτόν. Βοηθών ως προς την βοήθεια του ανδρός από την γυναίκα εις των σκοπών για τον οποίο έγινε ο άνδρας, που είναι η θέωση. Σημειώσατε όμως ότι αυτό δεν είναι απόλυτο, διότι αν είναι το απόλυτο τότε δεν θα μπορούσε να σταθεί η αγαμία και η παρθενία. Ούτε η γυναίκα μόνη της θα μπορούσε να σταθεί ως παρθένος, ούτε και ο άνδρας μόνος. Ενώ το φαινόμενο της αγαμίας και στον άνδρα και στη γυναίκα είναι φαινόμενο το οποίο έλκει τις ρίζες του από αυτό το Λόγο του Θεού, από αυτή την Αγία Γραφή. Έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι η θέωση θα δημιουργεί το κατανόγκη με την ύπαρξη δύο ανθρώπων για να βοηθηθούν, αλλά δύναται να επιτευχθεί και όταν άνθρωπος, είτε άνδρας είτε γυναίκα, είναι και μόνος. Ώστε προηγουμένη λέγει των δύο τούτων ή τη σοφροσύνη σε στην πρόφαση, επειδή γαρισήλθε επιθυμία, εισήλθε και γάμος, την αμετρία νεκόπτων. Είναι επιγραμματικότατο αυτό το σημείο. Προσέξτε εδώ. Επειδή λέει μπήκε η επιθυμία, κοπεί την αμετρία. Να μην φάσει δηλαδή ο άνθρωπος να εξοκύλει εις το φαινόμενο της πορνείας. Προϊόντας του χρόνου. Η πορνεία, διότι δυστυχώς ο άνθρωπος παρέξει, μπήκε ο γάμος, μπήκε ο γάμος για να την κόψει την επιθυμία, αλλά δυστυχώς η επιθυμία όλο και άπλωνε τις διαστάσεις της και περισσότερο κατελάμβανε τον άνθρωπο και τον ηχμαλώτησε. Γι' αυτό ο άνθρωπος πολύ γρήγορα άρχισε να μην αρκείται πλέον εις των γάμων. Θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, δια δέτας πορνείας έκαστος την εαυτού γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιο άνδρα εχέτω. Τι είπε δια δέτας πορνείας? Αυτό με τι είναι αντίστοιχο? Θα το ερμηνεύαμε έτσι. Δια δέτας επιθυμίας. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε άνδρας, ας έχει μόνον την γυναίκα του. Όχι με την έννοια του φυλάγματος τεχνογωνίας, μην με παρεξηγείτε. Μόνο τη γυναίκα του και κάθε γυναίκα μόνο τον άνδρα της. Αυτό το μόνο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν μπορείς να διατηρήσεις την σοφροσύνη. Συγγνώμη. Δεν μπορείς, παρά μόνο μέσα στον γάμο, θα διατηρήσεις
θα ικανοποιήσει την επιθυμία διατηρώντας την σοφροσύνη. Εάν θα ζητήσεις έξω από τον γάμο να ικανοποιήσεις την επιθυμία, αυτό είναι πορνεία. Γι' αυτό βάζει ο Απόστολος διαδέτας πορνείας. Το απαγορεύει ο νόμος του Θεού το παρακάτω. Το απαγορεύει. Προσέξτε λοιπόν. Επειδή περνούσε ο καιρός, από την εποχή των πρωτοπλάστων, οι άνθρωποι πάρα πολύ γρήγορα παρέκλειναν. Η επιθυμία τους κατέλαβε και άρχισαν να γίνονται πολύ σαρκικοί. Τόσο που ο Θεός προβαίνει στην καταστροφή δια του κατακλυσμού. Ακούστε την απόφαση του Θεού. Ουμή καταμείνει το πνεύμα μου, λέγει στο βιβλίο της Γενέσεως κεφάλαιον έκτον, στίχος 3. Δεν θα μείνει πλέον το πνεύμα μου το Άγιο. Όχι, το πνεύμα του Άγιο ήταν στους ανθρώπους. Αλλά δεν θα μείνει πια. Γιατί? Εν της ανθρώπης τούτης, σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί? Εις τον αιώνα, αιωνίως, δια το είναι αυτού σάρκα. Γιατί είναι σαρκικοί άνθρωποι. Έγιναν σάρκικοι. Εδώ όταν λέγει ο Θεός τους ανθρώπους σάρκε, ξέρετε, οι λέξεις, η ονομασία, ο όρος σάρξ, είναι κάτι το διαφορετικό από τον όρο σώμα. Σάρξ είναι κάτι το ομό. Μάλιστα, όταν λέγει ο λόγος του Θεού, ο λόγος σάρξ εγένετο, θέλει ακριβώς να τονίσει κάτι το πολύ πολύ υλικό. Γι' αυτό, επειδή εκεί στον Ευαγγελιστή Ιωάννη θέλει να δείξει ότι πραγματικά ο λόγος έγινε άνθρωπος, ο Θεός έγινε άνθρωπος. Εδώ, όταν ο Θεός λέγει τους ανθρώπους σάρκες, όχι ότι έπαψαν να έχουν ψυχή, αλλά ότι η παρουσία της σαρκός είναι τόσο έντονη στη ζωή τους, ώστε πλέον δεν μπορούν να θεωρηθούν άνθρωποι του πνεύματος, αλλά άνθρωποι της σαρκός. Και σάρξ θα πει κρέας. Δηλαδή, θυμούμε κάποτε όταν ήμουν στρατιώτης, υπήρχε ένας συνάδελφος, ψηλός, 1,80, και ήταν ένα ομόπαιδι, ένα ομόπαιδι. Με λίγο κουτός, ξέρω εγώ, κτλ. Κτλ. Και οι συνάδελφοι του είχαν βγάλει ένα παρατσούκλι. Τον έλεγαν κρέας. Ήρθε, λέει, το κρέας. Δηλαδή, ο άνθρωπος που δεν έχει αξία. Που δεν έχει αξία. Όταν λοιπόν ο λόγος του Θεού λέγει «Δια το είναι αυτούς σάρκας», θέλει να πει «Οι άνθρωποι αυτοί πια δεν έχουν αξία». Η σαρκική υπόθεση τους έχει καταλάβει. Είναι πέρα για πέρα άνθρωποι της σαρκός. Όχι του σώματος, της σαρκός. Και τι κάνει? Και γιατί αυτό μας καθορίζει? Διότι σαρκικός άνθρωπος θα μπορούσε να υποθεί με μια γενικότερη σημασία ο κάθε ένας που ασχολείται με τα υλικά πράγματα. Και ο φιλάργυρος σαρκικός άνθρωπος είναι. Αλλά θέλει εδώ ο λόγος του Θεού να καθορίσει τι εννοεί σαρκικός άνθρωπος. Ακούστε τι λέγει. Στη συνέχεια, ή μάλλον προηγείται, στο στίχο 2, ειδώνται οι ιοί του Θεού τα στιγατέρα των ανθρώπων, ότι καλέησιν έλαβον εαυτής γυναίκας από πασών ον εξελέξαντο. Και αυτής αμέσως, λέγει ο Θεός, δεν θα μείνει το πνεύμα μου σε αυτούς, διότι είναι αυτούς σάρκας. Τι δηλαδή θα πει αυτό? Είδαν, λέει, τα παιδιά του Θεού τις στιγατέρες των ανθρώπων. Ένα σημείο το οποίο οι χιλιαστές το παρερμηνεύουν. Επιτρέψτε μου να σας πω την παρερμηνία των χιλιαστών. Κάνω μια μικρή παρένθεση να σας ξεκουράσω και λίγο. Όταν λέει Υιούς του Θεού, εννοεί τους αγγέλους, λένε οι χιλιαστές. Και θυγατέρες των ανθρώπων εννοεί τις γυναίκες. Ότι ενήγησαν, παντρεύτηκαν οι άγγελοι με τις γυναίκες. Κύριε, λέει. Πράγματα τα οποία υπάρχουν στα απόκριφα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης και τα λέγανε οι αιρετικοί, σε αυτό το σημείο τα λέγουν και οι χιλιαστές αυτό. Παραμύθια. Η Υιοί του Θεού, αν ενθυμίστε, οι απόγονοι του Κάιν απετέλεσαν κάτι το ξεχωριστό από τους απογόνους, τους άλλους του Αδάμ. Ο Αδάμ έκανε όλα, παιδιά. Και ο Θεός είπε,
οι απόγονοι του Αδάμ από τα άλλα του παιδιά να μην έρθουν σε γάμο με τους απογόνους του Κάιν, ο οποίος είχε πάρει την κατάρα από τον Θεό. Αλλά τι έγινε όμως? Ενώ πέρασε καιρός, οι οποίοι απόγονοι των υπολείπων παιδιών του Αδάμ, ελέγοντο ιοί του Θεού, παιδιά του Θεού, άρχισαν να χάνουν έδαφος. Να χάνουν έδαφος, να χάνουν πνευματικότητα. Είδαν τις γυναίκες, ποιες γυναίκες, των ανθρώπων, δηλαδή ποιον ανθρώπων, των απογόνων του Κάιν. Είδαν ότι ήταν πολύ ωραίες και τις πήραν για γυναίκες τους. Θα μου πείτε, υπάρχει αμαρτία εδώ? Πήραν γυναίκες που τις είδαν να τις πάρουν με γυναίκες. Είναι και τούτο η αμαρτία. Τις είδαν ότι ήταν ωραίες. Δηλαδή, άρχισαν να κινούνται από σαρκικά ελαττήρια. Και έτσι παρέθεσαν την εντολή του Θεού που έλεγε ότι δεν θα παντρευτείτε γυναίκες από τη γενεά του Κάιν. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ότι αυτή η σαρκικότητά τους τους οδήγησε σε βαριά σαρκικότητα, διότι όταν κανείς παντρευτεί, είναι ψευής ας πούμε, και παντρευτεί μια κοπέλα κοσμική, τι θα γίνει και αυτός? Μη μου λέει ότι θα την κάνει καλή κοπέλα, θα την βάλει στο δρόμο του Θεού. Είναι μύθος. Είναι μύθος. Αν είναι κοπέλα, συντηρητική, ναι, υπάρχουν πολλές ελπίδες να γίνει πράγματι χριστιανή. Συντηρητική κοπέλα. Απλή, αλλά δεν γνώρισα ακόμη τον Χριστό. Να είναι όμως κοσμική και να έχει χοροπηρήσει τη ζωή της, να την πάρει εσύ ως ευσεβής για να την βάλει στον δρόμο του Θεού. Ού, έβαλες φωτιά στο σπίτι σου και στον κόλπο σου, σε όλη σου τη ζωή καημένε άνθρωπο. Αυτό δεν το φυλάξει. Και αντιστρόφως, όταν μια κοπέλα θα ήθελε να πάρει έναν άνδρα ο οποίος έχει ζήσει μια πολύ άσωτη ζωή. Και αντιστρόφως. Ή επιτέλους, και αν υπάρχουν οι εξαιρέσεις, είναι εξαιρέσεις. Δύνασαι εσύ να κάνεις τέτοιο άλμα και πείραμα για να χαντακωθείς τη ζωή σου? Μετά από αυτό που ο Θεός καταστρέφει τη γενεά εκείνη του Νοέ, επειδή ήσαν σαρκικοί, με την ειδική έννοια της λέξεως, περί την σάρκα, κυνηγητό της Σιδωνής, κατόπιν ο Θεός αργότερα θα καταστρέψει τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αλλά τι? Παρακολουθήστε την εξέλιξη του όλου πράγματος. Όχι τώρα για την πορνεία. Τότε στην εποχή του Νοέ δια την πορνεία, δια το είναι αυτού σάρκα. Τώρα όχι δια την πορνεία. Μάλιστα, αν το θέλετε για την ακρίβεια, όταν εδέχθηκε τους δύο αγγέλους, ο Ις είχε μείνει στον Αβραάμ, οι τρεις άγγελοι που εφιλοξενήθησαν από τον Αβραάμ, οι δύο επεσκέφθησαν τον Λότ, οι οποίοι έμειναν στην πλατεία. Τους πήρε όμως ο Λότ σπίτι του. Από μικρού έως μεγάλου πήγαν στην πόρτα του Λότ και του λέγουν: απαιτούμε να μας δώσεις τους δύο αυτούς νέους να διασκεδάσουμε μαζί τους. Οι άνδρες, αρχαινοκητία. Και ο Λότ, για να τους προστατεύσει, βγήκε από το σπίτι του και έκλεισε από πίσω την πόρτα του και τους λέει: σας παρακαλώ, μην το κάνετε αυτό, γιατί οι άνθρωποι που ήρθαν κάτω από τα κεραμίδια μου δεν επιτρέπεται να γίνει μια τέτοια πράξη. Και προτείνει σαν ελαφρύτερο αμάρτημα ο Λότ τι? Προτείνει την πορνεία. Έχω, λέει, δύο θυγατέρες, να σας τις δώσω. Ήταν διαγωνισμένες αυτές. Έχω δύο θυγατέρες, να σας τις δώσω και κάνετε ό,τι θέλετε με αυτές. Βλέπετε, προτείνει την πορνεία ο Λότ για να γλιτώσει το βαρύτερο αμάρτημα. Και τότε το σπρώχνουν αυτοί για να μπουν μέσα και του λένε: φύγε από εδώ πέρα που μας λες εσύ που είσαι ξένος. Γιατί πράγματι ξένος είσαι ο Λότ από τη Μεσοποταμία. Θα μας κάνεις και τον έξυπνο ή στον δικό μας τον τόπο. Και τώρα που τον έσπρωξαν για να μπουν μέσα, τότε οι δύο άγγελοι πατάσουν αυτούς, λέει, δια ορασίες, τυπλώθηκαν και ψάχναν έτσι για να φύγουν κακήν κακός. Και ξημερώματα έπεσε φωτιά και τους έκαψε. Δηλαδή, μετά από την πορνεία ήρθε η διαστροφή. Πρώτα ο γάμος. Μετά η πορνεία. Μετά
μετά ήρθε η διαστροφή. Αυτή κυβερνάει σήμερα τον κόσμο. Αυτή κυβερνάει σήμερα τον κόσμο. Η διαστροφή. Και αν το θέλετε, και προπαντός και εις αυτόν μέσα τον γάμο. Και εις αυτόν μέσα τον γάμο υπάρχει διαστροφή. Έχω φρίξει. Ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας αυτή την αχριότητα του αρχαίου κόσμου, γράφει τα εξής. Είναι στην προσδομένη επιστολή του, που πραγματικά είναι μία έκθεση του αρχαίου, της καταστάσεως της ηθικής του αρχαίου κόσμου. Σας διαβάζω ένα τμήμα, μόνο ένα τμήμα. Δύο, και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός, τους άφησε ο Θεός, εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών, τις επιθυμίες των ψυχών των, εις ακαθαρσίαν, του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτή. Να ατιμάζονται τα σώματά τους μεταξύ τους. Έφυγες, οι οποίοι άνδρες, μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Άλλαξαν την αλήθεια του Θεού μέσα στο ψεύδος. Δια τούτο παρέβεκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Έτσι τα λέγει τα πάθη αυτά, πάθη ατιμίας. Και εξηγεί τώρα ποιο είναι τα πάθη της ατιμίας. Επεγαρτήλιο αυτών μετήλαξαν την φυσική χρήση και την παραφύση. Να με συγχωρέσετε, το είπα στην αρχή του θέματος. Ότι τι να πω, αλλά ο Απόστολος δεν είπε τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών εσχρόνεστη και λέγει. Είναι εσχρό και να τα πει κανείς. Ο ίδιος όμως έρχεται τώρα να μας τα φέρει στην επιφάνεια. Γιατί πρέπει να κάνουμε το μη. Πρέπει να υποθούν. Θα μου πείτε, ακούει ο λιλάρης σας. Λυπούμε γι' αυτό. Ακούνε τέλος πάντων 300 ψυχές. Δεν το ξέρω μικρό αυτό. Ετεγάρ τίλιε αυτόν, δεν λέγει οι γυναίκες. Δεν λέγει οι γυναίκες. Διότι ο τίτλος γυνή είναι στην Παλαιά Διαθήκη εξηγείται στις ανδρείς. Ο ανήρ και οι ανδρείς της ανδρίδος. Ανδρείς, ανδρίδος. Η γυνή λοιπόν είναι εκείνη που βγήκε από τον άνδρα. Είναι πολύ τιμητικό. Όπως και ο άνδρας λέγεται άνδρας. Δεν τη λέει την γυναίκα γυναίκα. Πώς τη λέει? Θηλυκιά. Μάλιστα, να με συγχωρέσετε, πολλές φορές όταν θέλουμε να πούμε, όπως την προηγούμενο παράδειγμα που σας είπαμε εκείνον τον συνάδελφό μου, στρατιώτη, που τον έλεγαν κρέα τη συνάδελφη. Έτσι και όταν θέλουμε να πούμε μια γυναίκα που δεν έχει τίποτα επάνω της παρά μόνο θηλυκότητα, λένε, έχει θηλυκότητα, είναι θηλυκιά. Είναι υποτιμητικό αυτό. Είναι υποτιμητικότατο. Αυτό το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν το λέω εγώ. Ετεγάρ θήλιε, οι θηλυκές λέγει, μετήλαξαν την φυσική χρήση στην παραφύση. Έπαυσαν οι γυναίκες, ας το πω πια έτσι, γυναίκες. Έπαυσαν οι γυναίκες να είναι γυναίκες. Γιατί κάνουν την αμαρτία μεταξύ τους οι γυναίκες. Ομοίωστε και οι άρενες. Δεν λέει οι άνδρες. Δεν είναι οι άνδρες που είναι τιμητικός τίτλος, είναι οι αρσενικοί. Αφέντες την φυσική χρήση της φιλίας, άφησαν λέγει την φυσική χρήση της φιλίας. Δεν είναι τη φυσική χρήση της φιλίας, είναι ο γάμος. Ένας άνδρας παντρεύεται μια γυναίκα. Αυτή είναι η φυσική χρήση της γυναικός, όπως ο Θεός όρισε το σχήμα το πρόσχερο που είπαμε προηγουμένως. Πριν όμως ο Θεός το όρισε και ο Θεός το δημιούργησε. Οι άρενες λοιπόν, οι αρσενικοί, αφέντες στην φυσική χρήση της ηλίας, εξεκάθισαν. Εκαίωμε, πήρα φωτιά. Συνεπώς, πήρα φωτιά από πάθος. Εν τη ωρέξη αυτών εις αλλήλους. Στην επιθυμία τους, ο ένας άνδρας με τον άλλον άνδρα. Μη σας φαίνεται παράξενο, αυτό που ακόμη έφτασαν και επισήμως να τον παρουσιάσουν, σας το έλεγα πέρσι. Οι εφημερίδες δημοσίευσαν και φωτογραφία. Στην Αμερική δεν επαντρεύονται δύο άνδρες
Και δυστυχώς τους ευλογούσε και πάστορ Προτεστάντης. Χριστιανός δηλαδή παπάς, αλλά Προτεστάντης όμως. Οι Προτεστάντες είναι αιρετικοί. Ευλογούσε τέτοιων γάμων μεταξύ δύο ανδρών. Και είχαν κάνει και αίτηση στον... αυτό δεύτερο, στην Αγγλία μου φαίνεται, είχαν κάνει αίτηση στον δήμαρχο της πόλεως για διαμέρισμα. Όπως ζητάμε να πάρουμε από τις αγαπητές πολυκατοικίες και εγώ ένα διαμέρισμα. Για να συζήσουν αυτοί οι δύο άνδρες. Αυτό περιγράφεται ο Απόστολος. Αυτό ήταν και στην εποχή του. Και μάλιστα στην εποχή του σε μια ελληνική, πάρα πολύ, πολύ ελληνική κατάσταση. Και συνεχίζει ο Απόστολος. Άρσενες, ενάρσεσαι. Βλέπετε, δεν μένει στο Ισαλήλους μόνο, επεξηγεί. Άρσενες, ενάρσεσαι. Αρσενική, με αρσενικούς. Την ασχημοσύνη κατεργαζόμενη και την αντιμισθία, το μισθό που τους έπρεπε. Είναι έδι που έπρεπε, τις πλάνης αυτών, είναι αυτής απολαμβάνοντες. Παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν. Αδόκιμον νου. Ποιος είναι αυτός ο αδόκιμος νους? Το να μη σκέφτεσαι πλέον ορθά. Ποιήν τα μη καθήκοντα, να πράττουν εκείνο που δεν έπρεπε να πράττουν. Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία και αραβιάζει ένα κατάλογο καμή με τα πενταριά χαρακτηρισμούς παρακάτω. Αλλά σταματήσω εγώ εδώ. Αυτός είναι ο αρχαίος κόσμος. Αλλά ακόμη μια εικόνα. Μας δίδει ο Ιερός Ιουστίνος στην πρώτη του απολογία και μας λέει κάτι που πραγματικά πιάνει ανατριχίλα. Λέγει εις τον αυτοκράτορα που απολογείται, γραπτός είχε απολογηθεί, διεσώθη η απολογία του και η πρώτη και η δευτέρα. Τους πάντα σχεδόν ορώμεν, επί πορνεία προάγοντα, σχεδόν όλους λέει τους βλέπουμε, λέγει ο Ιουστίνος, να προάγονται εις την πορνεία, ου μόνον τα σκόρα, αλλά και τους άρχενας. Όχι λέει μόνον τα κορίτσια, αλλά και τα αγόρια. Και μην πέδας εις το εσχρός Χρήστε μόνον. Ακούτε, ομιλεί για το Χρήστε εσχρός πέδας μόνον. Και τα αγόρια τα παρεδίδοντο, τα αγόρια, τα μικρά αγόρια και οι αφίδοι και οι γαίοι, μικρά αγόρια, νέοι ας πούμε, μικρά παιδιά, αγόρια παρεδίδοντο εις την αρχαιοκητία. Όχι λέει μόνο οι μεγάλοι το κάνουν αυτό, όχι μόνο οι άνδρες και οι γυναίκες, αλλά και τα μικρά παιδιά μας, λέει ακόμη τα μικρά παιδιά σας, τα δίνετε εις αυτήν την χρήση της αμαρτίας. Σας είπα ότι αυτός είναι ο αρχαίος κόσμος, αλλά αλίμονο και ο σύγχρονος κόσμος. Και ο σύγχρονος κόσμος αντιγραφεί του παλαιού κόσμου. Αλλά ας σταματήσουμε αγαπητοί μου εδώ, μόλις εκτύπησε ώρα 6. Σας είχα πει και την άλλη φορά, μου φαίνεται, ότι θα σας άφηνα στις 6 ώρα, με σκοπό, όχι μόνο να μην σας κουράσω, γιατί ήδη και πέρασε μία ώρα, αλλά αν θέλετε να πάτε στον εσπερινό του Αγίου Στυλιανού που άρχισε στις 5.30. Όσοι θέλετε, ίσως προλάβετε αρκετά. Γι' αυτό ας σταματήσουμε εδώ και θα συνεχίσουμε την ερχομένη Δευτέρα πρώτα. Μετά από το πάθος...